Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Κώστα Παπαδάκη, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και Ευρωβουλευτή, για την πρώτη παρέμβαση με θέμα πείρα από την πάλη του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και ανάγκε. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισε, φίλοι και φίλε, το ΚΚΕ με ευθύνη από την πρώτη στιγμή προειδοποίησε και προετοίμασε το λαό για τον ανεπίστρεπτα αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διακρατικής ένωσης του κεφαλαίου και δίνει καθημερινά όλα τα χρόνια μια απαιτητική μάχη υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Στην αδιάλειπτη παρέμβασή του για τέσσερις δεκαετίες στο Ευρωκοινοβούλιο, το ΚΚΕ μελετά, αποκαλύπτει και αντιπαλεύει με σθένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στρατηγική της, τις κεντρικές κατευθύνσεις της το Ευρωκοινοβούλιο ως ένα αστικό κοινοβούλιο αποτελεί ένα εχθρικό περιβάλλον για το λαό. Πρόκειται για ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στην υπερεξιντάχρονη διαδρομή του από την έναρξη του το 1958 ως Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση μέχρι σήμερα προσαρμοζόταν σε κάθε ιστορική φάση ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Πάντα Ακόμα και όταν γινόταν συζήτηση για διακοσμητικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, αυτό λειτουργούσε κατά των λαών, παίρνοντα υπόψη την ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, την ισχυρή επίδραση των κομμουνιστικών κομμάτων και πάνω απ' όλα την ύπαρξη του σοσιαλισμού. Μετά τη διάλυση ωστόσο τη Σοβιετική Ένωση και την εδραίωση τη καπιταλιστική κυριαρχία, το Ευρωκοινοβούλιο αναβαθμίστηκε ω εργαλείο στόχος ήταν να εξυπηρετήσει την εμβάθυνση της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας των αστικών τάξεων στην Ευρώπη. Έτσι, δυνάμωσε την επίδεση κατά των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, ενίσχυσε την αντικομουνιστική του παρέμβαση. Μια από τις βασικές αποστολές του, μέχρι και σήμερα, είναι να προσδίδει μια επίφαση λαϊκής νομιμοποίησης και δίθεν δημοκρατικότητας στο ταξικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα τη Ευρωένωσης του κεφαλαίου ακόμα και όταν φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει έκτακτα μέτρα από το Ταμείο Ανάκαμψη, τα Ευρωομόλογα, ω την στρατηγική πηξίδα και τον Ευρωστρατό, στο όνομα τη αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων, αυτά είναι προϊόν χρόνια και επεξεργασμένη δουλειά. Εξετάζουν έγκαιρα όλε τι παραμέτρου με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία των ομίλων και όλα αυτά εν μέσω σφοδρών αντιθέσεων και έφραστων συμβιβασμών. Πολύ πριν την κάθε νομοθέτηση, ένα σμήνος επιχειρηματικών συμφερόντων με think tank πάνω από 30.000 λομπίστες επιχειρήσεων που δρούν με ελευθέρα στα ευρωόργανα μαζί και με μια θάλασσα ΜΚΟ έχει προετοιμάσει το έδαφος. Με έρευνες κόστους-οφέλους, μελέτες σκοπιμότητας, καμπάνιες λαϊκής ευαισθητοποίησης, στοχευμένες δημοσκοπήσεις, κατευθυνόμενα σκάνδαλα και διαρεόμενες αποκαλύψεις στα ΜΜΕ και άλλες μεθόδους. Διασυνδεόμενοι με αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ευρωβουλευτές εκπονούν συχνά κατά παραγγελία τροχιοδικτικές εκθέσεις πρωτοβουλίας, όπως λέγονται, ψηφίσματα λαγούς και σημαδεμένες τροπολογίες. Σημαδεμένε τροπολογίε με διατυπώσει που διακινούν απευθεία όμιλοι και ενώσει βιομηχάνων αναζητούν τον πιο αποτελεσματικό δρόμο για την προώθηση των συμφερόντων του, την ικανοποίηση των αναγκών, τη μέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου. Όλα πάντοτε με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της υγείας, του κράτους δικαίου. Το Ευρωκοινοβούλιο, όπως άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διακρίνονται για τις αλακάρτε ευαισθησίες τους και για τα ανθρώπινα δικαιώματα δίθεν σε τρίτες χώρες, ως άσκηση πίεσης και εκβιασμών σε μια αρεστές κυβερνήσεις. Προωθούν και με αυτόν τον τρόπο τη διείσδυση των Ευρωπαϊκών Ομήλων, με βάση τη λεγόμενη Παγκόσμια απειλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα οικονομικό και εμπορικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συντριπτικό ποσοστό των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου παίρνονται στο όνομα της αρχής του συμβιβασμού, με τη συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων του. Λαϊκό κόμμα, σοσιαλδημοκράτες, οι οπορτουνιστές της ΓΚΟΕ, φιλελεύθεροι, πράσινοι και εθνικιστές. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού τα βρίσκουν πάνω απ' όλα στα στρατηγικά συμφέροντα του κεφαλαίου, που όλοι τους υπηρετούν ανάλογα και με το ρόλο κάθε μιας πολιτικής ομάδας πολύτιμη συνεισφορά στη διασφάλιση τη αυτοτελού δράση του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, στην υπηρεσία τη ταξική πάλη, αποτέλεσε η αποχώρηση το 2014 από τη λεγόμενη ομάδα τη αριστερά GUNGL που εξελίχθηκε σε απολογητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μηχανισμό ενσωμάτωσης κομμουνιστικών κομμάτων, σε μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνισμού το ΚΚΕ και η Ευρωκοινοβουλευτική του ομάδα υπερασπίζεται τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Με την παρέμβασή του παίζει πολύτιμο για το λαό ρόλο ακριβώς γιατί ξεχωρίζει από το σωρό των χειροκροτητών της Ευρωπαϊκής ΕΕ Ένωσης και των απολογητών της. Όλων αυτών που την ξεπλένουν ζητώντας τάχα βελτίωσή της ή να ξυπνήσει στρατιωτικά χρησιμοποιώντας τα γνωστά τεχνάσματα για τον εγκλωβισμό των εργαζομένων. Όλες βέβαια οι εκκλήσεις αυτές από ευρωλάγνους και λεγόμενους ευρωσκεπτικιστές έχουν κοινό παρονομαστεί τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτίθεται στους λαούς, να τους οδηγεί σε πολεμικά σφαγεία, να προσθέτει νέες βαριές αντεργατικές αλυσίδες, δεσμά και αντιδραστικούς μηχανισμούς. Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί τα μάτια και τα αυτιά του λαού στα ευρωνοσιακά κέντρα και όργανα, σε μια βαριά βιομηχανία αντιλαϊκών αποφάσεων. Είναι η φωνή των εργατών, των απολυμένων, των ανέργων, των αυταπασχολούμενων, των βιοπαλεστών αγροτών, της νεολαίας και των γυναικών, για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προβάλλοντας τα αιτήματά τους. Για το εισόδημα, την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα την προάσπιση του απεργιακού δικαιώματο, των πολιτικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ενάντια στην πολιτική τη καταστολή. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρεμβάσει του ΚΚΕ κατά των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών, η καταδίκη του αντικομουνισμού και τη παραχάραξη τη ιστορία, η στήριξη και ενίσχυση τη κοινή πάλι των λαών. Όταν όλα τα αστικά κόμματα εξοραίζουν Διαστρεβλώνουν, καλλιεργούν τον εφησυχασμό, συσκοτίζουν όλα όσα τερατουργήματα περνούν από το Ευρωκοινοβούλιο. Μόνο το ΚΚΕ ενημερώνει το λαό έγκαιρα, τον προειδοποιεί για κάθε χτύπημα που απεργάζεται σε βάρη του, τον προφυλάσσει από τον ευνηδιασμό, του δίνει τη δυνατότητα να οργανώσει την άμυνα και την αντεπίδεσή του για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε απαρέγκλιτα.